θα βρισκόμαστε πολύ σύντομα, πολύ νωρίς, μετά την προχρεσινή ξανά συνάντηση την οποία είχαμε, γιατί είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε σήμερα δύο ισχυρές προσωπικότητες, οι οποίες πιστεύω ότι θα βοηθήσουν πάρα πολύ στο τελικό αποτέλεσμα. Δύο άνθρωποι καταξιωμένοι ο καθένας στο χώρο του, στο χώρο εργασίας, δύο οικογενειάρχες, δύο άνθρωποι που τα δείγματα γραφής που έχουν δείξει όλα αυτά τα χρόνια έχουν μόνο θετικό πρόσημο. Δύο άνθρωποι οι οποίοι έχονται να ενισχύσουν το συνδυασμό «αξίζουμε καλύτερα». Έχονται να συμπληρώσουν το κύρος το οποίο έχουν όλοι οι προηγούμενοι, την ισχυρή προσωπικότητα που φέρουν και που φέρουμε όλοι εμείς που απαρτίζουμε το συνδυασμό «αξίζουμε καλύτερα». Θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε. Θέλουμε να τους υποσχεθούμε ότι θα κάνουμε μαζί έναν ωραίο προεκλογικό αγώνα μέχρι τις 26 του Μάη και να δεσμευτούμε παρουσία και αυτών των δύο ανθρώπων, των δύο ισχυρών προσωπικότητων, ότι μαζί θα αναλάβουμε τα ενία του Δήμου Αλεξάνδρειας στις 1η-9η του 2014 και θα βγάλουμε εις πέρας αυτό το 2019 και θα βγάλουμε εις πέρας αυτό το δύσκολο έργο το οποίο έχουμε. Η συμβολή τους θα είναι καθοριστική. Ο πρώτος τον οποίο θα ανακοινώσουμε θα είναι υποψήφιος στη Δημοτική Ενότητα του Δήμου Αντιγονιδών. Είναι ένας πολύ καλός φίλος, ένας καταξιωμένος δικηγόρος, ένας άνθρωπος που πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσει πολύ την επόμενη μέρα στο Δήμο Αλεξάνδρειας. Με τον Παύλο τον Μουρατίδη κάναμε κουβέντα αρκετό διάστημα πριν να φτάσουμε στην ολοκλήρωση στη σημερινή μέρα και να το ανακοινώσουμε. Είχαμε και οι δύο τις ανησυχίες ότι δεν φτάνει μόνο να συμμετέχει στο συνδυασμό «αξίζουμε καλύτερα». Ήθελε να συμβάλλει και αυτός στα μέγιστα για την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας και όχι μόνο. Πήρε τη μεγάλη απόφαση και συμμετέχει στο συνδυασμό. Δημόσια να τον ευχαριστήσω και να του υποσχεθώ ότι εγώ αλλά και οι συνεργάτες μου όλοι στο συνδυασμό «αξίζουμε καλύτερα» θα πορευτούμε μαζί για έναν ωραίο αγώνα, όπως είπα και πριν. Σε αγκαλιάζουμε, σε καλωσορίζουμε. Θα ήθελα να έρθεις εδώ μαζί. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αποδέχτηκα με την τιμητική αυτή πρόσκληση για συστράτευση στο συνδυασμό του Κώστα Ναλπάντη, γιατί νομίζω ότι αξίζουμε καλύτερα. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι τα δείγματα γραφής του Κώστα, η αξιοπρέπεια όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείται με τον κοινόβιο, η διάθεση προσφοράς και το μαχητικό του πνεύμα αποτελούν τα εχέγγυα για την επιτυχία αυτού του συνδυασμού. Νομίζω ότι αξίζουμε καλύτερα, ο Δήμος αξίζει καλύτερα και θα βρει την τύχη του με τον Κώστα τον Αλβάτη. Μια άλλη ισχυρή προσωπικότητα και ένας άνθρωπος που είχα την τύχη να συνεργαστούμε μαζί κατά τη δεύτερη περίοδο της Διοίκησης Επιδημαρχίας Μπάμπη Γιόνογλου. Ένας άνθρωπος που χαμηλών τόνων, που όπως όλοι έχουν να πούνε, ένας άνθρωπος χωρίς κόντρες, ένας άνθρωπος που άφησε θετικό πρόσημο, όπως και η Μαρία Γουλγαροπούλου που ανακοινώσαμε πριν λίγες μέρες, τον οποίο διετελέσαμε μαζί συνάδελφοι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένας άνθρωπος που προέρχεται, επιτρέψτε μου εδώ να πω, από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, όπως και πολλοί άλλοι που είναι στο συνδυασμό, μαζί με τους υπολείπους, μαζί με αυτόν,
μαζί με αυτό το πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλτιο που έχουμε κάνει, είμαστε ευχάριστη θέση να πούμε ότι εμείς έχουμε το συνδυασμό που είναι ο συνδυασμός ανεξάρτητος, πολυκομματικός και πολυσυλλεκτικός. Δεν έχουμε μείνει στα λόγια, το κάνουμε πράξη. Άνθρωποι από όλα τα κόμματα, από όλους τους χώρους, κλειδώνουν την κομματική τους ταυτότητα στο σπίτι και έρχονται να προσφέρουν στο συνδυασμό «αξίζουμε καλύτερα». Είναι γεγονός ότι με αυτόν τον άνθρωπο πολύ παλιά είχαμε και τις διαφωνίες μας. Γιατί ο καθένας ανοίξει σε διαφορετικό πολιτικό χώρο, σε διαφορετικό κόμμα. Όμως, αυτά όλα μείναν στην άκρη. Μας ενώνουν η αγωνία η οποία έχουμε για την επίλυση των προβλημάτων και για την ανάπτυξη του τόπου στο Δήμο Αλεξάνδρειας. Το όνομα αυτού είναι Παναγιώτης Μεσαλάς. Το καλωσορίζουμε. Είμαι βαθιά συγκινημένος που κάνουμε σήμερα αυτό το ξεκίνημα. Εμένα η ζωή μου όλη και λόγω δουλειάς 30 χρόνια τώρα είναι μέσα στους Δήμους. Η μεγάλη ευχάριστη παρένθεση ήταν όταν συνδιοικούσαμε με τον Κώστα, με τον οποίο μπορεί παλιά να μας χωρίζανε κάποια κομματικά ψευτοδιλήμματα, τα οποία όμως εμείς τα ξεπεράσαμε με τη διοίκηση του Μπάμπη Λιγκιόνογλου και τώρα ξανακάνουμε άλλο ένα μεγάλο βήμα να μπούμε στη διοίκηση του Δήμου και να κάνουμε αυτό που πρέπει, γιατί πραγματικά αξίζουμε καλύτερα. Για τις κομματικές ταυτότητες που είπε ο Κώστας, εμένα είναι σημαία μου τα ακομμάτιστα ψηφοδέλτια, ειδικά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν χωράνε τα κόμματα. Ένας είναι ο σκοπός, να πάμε το Δήμο μπροστά. Τα κόμματα είναι για άλλες περιστάσεις, για άλλες καταστάσεις, δεν μας ενδιαφέρουν. Τόσα χρόνια το αποδείξαμε, έχουμε εδώ πέρα ανθρώπους από όλες τις παρατάξεις και θα ήθελα επίσης να πω ότι είναι κρίμα κάποιοι να κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους και να νομίζουν ότι ασκούν κριτική ανώνυμα. Η κοινωνία μας είναι μικρή, γνωριζόμαστε με τα μικρά μας ονόματα. Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους συνυποψήφιους μου καλό αγώνα. Η επιτυχία του Κώστα είναι δεδομένη, εμείς θα είμαστε παρόντι μπροστά του. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μια φωτογραφία να βγούμε να σας πω ότι είμαστε και στην ευχάριστη θέση σαν συνδυασμό, να πούμε ότι είναι λίγες οι θέσεις οι οποίες έμειναν, ελάχιστες, 3 ή 4 θέσεις για υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Σύντομα θα κλείσουν και αυτοί με ισχυρές προσωπικότητες από όλους τους χώρους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αδελφό μου, τον Μπουρατίδη, αλλά και τον ιό καλού μου φίλου, θέλω μια φωτογραφία αναμνηστική, επειδή είμαι συγκινημένος. Ξέρετε γιατί? Αυτό το παιδί είναι από τους καλύτερους δικηγόρους, ηθικότατο στοιχείο και ανήκει μόνο σε εμάς. Επίσης, να πω ότι ο Παναγιώτης, δεν θέλω να πω ότι είναι μικρός μου αδελφός, αλλά είναι από τα καλύτερα παιδιά της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ακολουθεί με την κομματική του ταυτότητα πολύ μακριά. Αυτό που είπε ο γαμπρός μου, ότι η κομματική ταυτότητα είναι στην άκρη, σημαίνει ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Και είμαστε ανεξάρτητοι, είτε το θέλουν μερικοί, είτε δεν το θέλουν.